Από 1 Μαρτίου θα τεθούν σε λειτουργία τα απογευματινά χειρουργεία στο Εθνικό Σύστημα Υγεία με του ασθενεί να πληρώνουν από 300 έω 2000 ευρώ ανα επέμβαση. Την αντίθεσή τη εκφράζει η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Θράκη, καθώ όπω τονίζει ο γραμματέα τη Ένωση, δεν είναι καφέ μπαρ το Εθνικό Σύστημα Υγεία για να υπάρξει τιμοκατάλογο. Περί του κοστολογίου δεν έχω να πω τίποτα, δεν είμαστε καφέ μπαρ, δεν μπορώ εγώ να κοστολογήσω ή να τιμολογήσω κάποια πράγματα. Εκείνο που έχω να σα πω είναι ότι χθε σε μία συνέντευξη που έδωσα, σε ηγεσία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ε, λίγο που πρόλαβα και την άκουσα και τη διάβασα ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκθεση ιδεών όπου είχε τόσες αντιφάσεις μέσα ε, που δεν μπορούμε να αναλώσουμε ούτε το χρόνο ενό ολόκληρου δελτίου ειδήσεων για να επιχειρηματολογήσουμε αντίθετα. Τα χειρουργεία παραμένουν κλειστά και το πρωί, καθώ δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, τονίζει ο κύριο Στάμο, εξηγώντα με αυτόν τον τρόπο πω ακόμη και τα απογευματινά χειρουργεία δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται. Είπε ο Υπουργό Ο Άδωνη ο Γεωργιάδη ότι επειδή το απόγευμα μένουν αδιάθετε χειρουργικέ αίθουσε, αυτέ θα προσπαθήσουμε να τι αξιοποιήσουμε. Το χοντρό λάθο φάλμα που δείχνει και την πρόθεση του Υπουργείου πέραν όσων άλλων έχουν υποθεί είναι ότι οι χειρουργικέ αυτέ αίθουσε οι αδιάθετε το απόγευμα μένουν και το πρωί αδιάθετε. Οι μισέ χειρουργικέ αίθουσε περίπου σε όλη την Ελλάδα πρωί-απόγευμα είναι κλειστέ. Όχι γιατί ξαναλέω δεν έχουμε τα κλειδιά να τι ανοίξουμε, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Ο γραμματέα τη Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Θράκη εκφράζει την αγανάκτησή του αναφορικά με τα όσα ανέφερε ο Υπουργό Υγεία Άδωνη γιατί τουργία των απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ. Ένα από τα πολλά που ανέφερε ο Υπουργό και ο Υφυπουργό, ο κ. Θεμιστοκλέου, ήταν η λογική του ότι όλα αυτά τα κάνουμε για να ενισχύσουμε το εισόδημα του υγειονομικού προσωπικού. Ε, και μάλιστα λέγοντα σε μια συναισθηματική αποστροφή ο κ. Γεωργιάδης ότι αν ήταν στο χέρι μου, δεν είμαι υπουργό οικονομικών, θα έδινα ε, αρκετού μισθού. Αλλά ξέρετε, κοστίζει ε, κάποια δισεκατομμύρια και όλα αυτά δεν μπορούν. Κάνοντα όμω κάτι άλματα λογική, όποιο ε, συμπολίτη μπει στον κόπο λίγο να ακούσει, να διαβάσει τη συνέντευξη και στοιχειοδό να ξέρει το πώ δουλεύει το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Θα καταλάβει ότι. Η, η, η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη σε πράγματα τα οποία όντως είναι λογικής επίπεδου δημοτικού δεν συνάδει με σοβαρή πολιτική. Οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι αντίθετοι με όσα και ανακουστούν αναφορικά με τα απογευματινά χειρουργία. Ειλικρινά σας το λέω διαβάζοντας την συνέντευξη νομίζω ότι φαίνεται όλα και στην κάμερα εγώ έχω εξοργιστεί. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο των θα και των πολιτικών ανακολουθειών του Υπουργού του Άδουν του Γεωργιάδη έχουν τεθεί αμήλικτα, στεγνά, τεκμηριωμένα, εμπειροτεχνικά ερωτήματα όσον αφορά τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων. Με το πρώτο στο ερώτημα, το αν είναι ηθικό σε ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγεία. Έτσι φτιάχτηκε το ΕΣΥ, έτσι λειτουργούσε το ΕΣΥ εδώ και 40 χρόνια. Να μπαίνει να νομιμοποιείται το φακελάκι. Εκεί εμεί είμαστε απόλυτα αντίθετοι, ό,τι και αν ακούσουμε από οποιαδήποτε πολιτική μεριά και με οποιαδήποτε πολιτική εκδοχή.